ανησυχίες ΟΗΕ για τις συνεχείς εντάσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ. Απαντούμε στις τουρκικές προκλήσεις από θαλάσσεις και με φάρο το διεθνές δίκαιο, δηλώνει ο Λακοτρύπης. Φτάνει σήμερα με πτήση της Αιτζίαν ο φάκελος της Κύπρου. Τι περιλαμβάνουν και τι όχι τα κυβότια. Επιχείρηση διάσωσης πατέρα και γιου σε θαλάσσια περιοχή της Λεμεσού από ναυαγοσώστες. Ανατράπηκε το φουσκωτό του σκανό. Τεράστιο παγόβουνο αποκολλήθηκε από την Ανταρκτική. Αποκαλυπτικές εικόνες από τους δορυφόρους. Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Παρακολουθείτε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Α. Όλα βαίνουν καλώς, δηλώνει η κυβέρνηση, αναφορικά με τη γεώτρηση στο οικόπεδο 11 της Κυπριακής ΑΟΣ. Θα είναι η πρώτη γεώτρηση στην ΑΟΣ μας σε τέτοια πετρώματα παρόμοια με του ΖΟΡ, δηλώνει ο Υπουργός Ενέργειας. Όλα αυτά σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στο Κυπριακό θα δούμε με τον αρχισυντάκτη του αλφα.news.live, Νικόλα Ζανέτο, είναι εδώ μαζί μας. Νικόλα, καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε. Είχαμε δηλώσει από τον Υπουργό Ενέργειας χθες βράδυ στην ΕΡΤ. Και ο Γιώργος Λακοτρύπης εστίασε στο σημείο που ανέφερες και προηγουμένως ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται γεώτρηση εντός της Κυπριακής ΑΟΣΤΑ σε συγκεκριμένα πετρώματα τα οποία προσομοιάζουν με αυτά του ΖΟΡ. Είναι πολύ σημαντικά τα στοιχεία που θα συλλέξει ό,τι και να γίνει η εταιρεία Total. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Δεν αναμένουμε μεγάλη ανακάλυψη, είπε ο Γιώργος Λακοτρύπης. Είναι και αυτό ένα σημαντικό στοιχείο από αυτά που είπε. Όμως δεν είναι πάντα το μέγεθος που μετράει, είπε χαρακτηριστικά. Σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις, είπε ότι η καλύτερη απάντηση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι εντός της θαλάσσης και με φάρο το διεθνές δίκαιο. Ενώ ερωτηθείς κατά πόσο υπήρξαν οποιασδήποτε συμμαχίες ή επαφές της Κυπριακής Δημοκρατίας για το θέμα αυτό, δηλαδή προς αντιμετώπιση των όποιων προκλήσεων, κυρίως από την Τουρκία, ανέφερε ότι υπήρξε η επίσκεψη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στην Ουάσιγκτον και του Υπουργού Εξωτερικών στο Παρίσι. Προετοιμαστήκαμε, είπε, τεχνικά, πολιτικά, για οποιαδήποτε πρόκληση. Να δούμε τη σχετική δήλωση. Πάμε να δούμε την σχετική δήλωση και θα επανέλθουμε με τα υπόλοιπα. Έχουμε ήδη καταθέσει στο Κοινοβούλιο για τη δημιουργία ενός ταμείου υδρογοναθράκων, όπου θα διαχειρίζεται ακριβώς τα έσοδα από τους υδρογοναθρακικούς πόρους. Έτσι, χωρίς να συζητούμε ότι θα ξοδευτούν αλόγιστα. Οπότε εμείς προχωράμε σε αυτές τις κινήσεις. Από την άλλη, αναμένουμε βεβαίως ότι η Τουρκία θα συμβάλλει επιτέλους επικοδομητικά στην επίλυση του Κυπριακού. Και νομίζω τα αποτελέσματα που είδαμε πολύ πρόσφατα στην Ελβετία δεν δείχνουν καθόλου προς εκείνη την κατεύθυνση. Αυτό το κομμάτι πλέον, το κλίμα που έχει δημιουργηθεί, ότι θα πρέπει όλοι μας να χαμηλώσουμε τους τόνους. Η καλύτερη απάντηση που μπορεί να δώσει η Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα, ο Ελληνισμός, είναι εντός της θαλάσσης, είναι δια των δράσεών μας και έχοντας πάντοτε ως φάρο το διεθνές δίκαιο, στη συγκεκριμένη περίπτωση το δίκαιο της θάλασσας. Θα πρέπει να είμαστε ψύχραιμοι, όπως ψύχραμα μέχρι τώρα, νυφάλια, μεθοδικά και αποφασιστικά έχουμε διαχειριστεί τις εξελίξεις. Έτσι και τώρα φτάσαμε σε αυτό το σημείο, έχουμε δημιουργήσει αυτές τις συμμαχίες που χρειαζόμαστε. Απλά θα πρέπει να χαμηλώσουμε τους τόνους, να κάνουμε τη δουλειά μας νυφάλια και με ψυχραιμία, χωρίς τυμπανοκρουσίες, ελπίζοντας για τα καλύτερα αποτελέσματα. Θα είναι η πρώτη φορά που γίνεται γεώτρηση πάνω σε αυτού του είδους τα πετρώματα εντός της ΑΟΣ και θα μας δείξει με μεγαλύτερη ακρίβεια τους ανθρακικούς ή αν θέλετε τους υδρογοναθρακικούς πόρους εντός της ΑΟΣ. Θα μας δώσει δηλαδή πάρα πολλές πληροφορίες αυτή η γεώτρηση, γι' αυτόν τη θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική. Όχι τόσο για το μέγεθός της, που δεν αναμένουμε να είναι πολύ μεγάλη ανακάλυψη. Να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι ο Γιώργος Λακοτρύπης προέβηκε σε νέες δηλώσεις στην Βουλή, στο περιθώριο ενημέρωσης της Επιτροπής Ενέργειας. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με το Κοινοβούλιο και τον Ιάκωβο Ιακώβου για να μας μεταφέρει το τι νεότερο είπε. Τώρα, Νικόλα, πάμε να δούμε τι γίνεται και από πλευράς Ηνωμένων Εθνών. Ρωτήθηκε ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο Στεφάν Τουζαρίκ, σε σχέση με την έναρξη των ερευνητικών γεωτρήσεων από την ΕΝΗ και την Total. Δεν θα θέλαμε να δούμε οποιαδήποτε περιστατικά και προφανώς ανησυχούμε από τις συνεχείς εντάσεις σε αυτή την περιοχή, ήταν το σχόλιο του εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα. Βεβαίως επεκτάθηκε και στα του Κραν Μοντάνα. Ο κύριος Τουζαρίκ ρωτήθηκε για τις συνομιλίες και πώς βλέπει ο Γενικός Γραμματέας το ΙΕ τη συνέχιση του ρόλου του Διεθνούς Οργανισμού
στις συνομιλίες. Είναι ξεκάθαρο, είπε, από τις θέσεις των διάφορων πλευρών στο Κραν Μοντάνα, ότι η διαφορά ήταν ακόμη αρκετά μεγάλη και η διάσκεψη έπρεπε να κλείσει. Επανέλαβε τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα πως τα Ηνωμένα Έθνη παραμένουν πρόθυμα και διαθέσιμα και στη διάθεση των πλευρών που επιθυμούν να έλθουν σε συμφωνία και ότι ισχύει ο διευκολυντικός τους ρόλος. Πρόσθεσε επίσης ότι ο Έσπεν Παρθέιτε βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και θα ενημερώσει σχετικά το Συμβούλιο Ασφαλείας. Προφανώς, είπε, πρέπει να σκεφτούμε τα επόμενα βήματά μας. Όπως και τα μέρη, είναι καιρός προβληματισμού για όλα τα μέρη. Μάλιστα. Την ίδια ώρα, να πούμε ότι ο Άνδρος Κυπριανού συνεχίζει τις επαφές με πρέσβη των χωρών μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, των μονίμων μελών. Θα δει μελών. Την Αμερικανίδα και τον Βρετανό πρέσβη στην Κύπρο. Είχαμε δηλώσεις και από τον Ως Κυρκιούν, τον λεγόμενο Υπουργό Εξωτερικών. Σχολίασε, αν θέλει, στη δήλωση Αναστασιάδη περί αποκοπής των φάλιου λόρου των Τουρκοκυπρίων από την Τουρκία. Ο σύνδεσμος του ψευδοκράτους με το τουρκικό έθνος, κομμάτι του οποίου έχει την τιμή να είναι. Είναι ιστορικός και ποτέ δεν υπήρξε διαχωρισμός. Ήταν η χαρακτηριστική αναφορά του λεγόμενου Πρωθυπουργού. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικόλα Ζανέτο, για την ενημέρωση. Εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε στην Βουλή. Καθώς, όπως σας έχουμε προαναφέρει, ο Γιώργος Λακοτρύπης ενημέρωσε την Επιτροπή Ενέργειας για την γεώτρηση στο τεμάχιο 11, αλλά γενικότερα και για τις εξελίξεις ευρύτερα στην περιοχή. Αναφορές έγιναν και για το οικόπεδο 6, το οποίο αμφισβητεί η Τουρκία. Ο Ιάκωβος Ιακώβου είναι εκεί. Θα συνδεθούμε απευθείας μαζί του. Ιάκωβε, ο λόγος σε σένα. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ο Γιώργος Λακοτρύπης, μετά την ψεσινή συνέντευξή του στην ΕΡΤ, επανέλαβε πως είναι πολύ σημαντική η γεώτρηση που θα πραγματοποιηθεί στο τεμάχιο 11, καθώς είναι η πρώτη που πραγματοποιείται μετά την εξέβρεση, την ανακάλυψη του τεράστιου κοιτάσματος στο Αιγυπτιακό Ζορ, που συνοδεύει με το, που συνορεύει με το τεμάχιο 11. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις, ανέφερε ο Υπουργός, είναι πως οι υδρογονάνθρακες, οι ποσότητες που βρίσκονται στο τεμάχιο αυτό είναι ίδιες με τις Αφροδίτης, κάτι που αναμένεται να μην αλλάξουν ιδιαίτερα τα δεδομένα στην περιοχή. Σημειώνοντας πως το Υπουργείο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από την γεώτρηση, ο Γιώργος Λακοτρύπης, μιλώντας στην Επιτροπή Εμπορίου, Επιτροπή Ελέγχου, με συγχωρείτε, και απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο η Τουρκία να προχωρήσει σε τοποθέτηση πλατφόρμα στο τεμάχιο 6, το οποίο θεωρεί πως της ανήκει, απάντησε πως μελετούνται όλα τα σενάρια και γίνονται συντονισμένες ενέργειες, κυρίως από το Υπουργείο Εξωτερικών. Χαρακτηριστική ήταν η αναφορά του Υπουργού, που είπε πως η Άγκυρα αμφισβητεί την Κυπριακή ΑΟΣ σε τρία επίπεδα. Πρώτον, θεωρεί ότι η γεώτρηση που ξεκίνησε στο τεμάχιο 11 ανήκει, εμπίπτει μάλλον, στα Αιγυπτιακά νερά. Κατά δεύτερον, η Τουρκία θεωρεί ότι το μισό βόρειο τμήμα του 6, το μισό 5 και το μισό 4 τεμάχιο νοτιοδυτικά ανήκουν σε αυτήν. Και τρίτο, πως τα τεμάχια 8, 9, 2, 3 και το μεγαλύτερο μέρος του τεμαχίου 12 είναι διοδοτημένα από τα κατεχόμενα και ειδικότερα από την τουρκική εταιρεία πετρελαίων. Προς το σκοπό αυτό, η Τουρκία φαίνεται πως αναζητεί πλατφόρμα για την πραγματοποίηση ειδικών της ερευνών, κάτι που ωστόσο ο Υπουργός είπε πως είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει, καθώς καμία από τις μεγάλες εταιρείες δεν πρόκειται να συνενέσει και να παραχωρήσει πλατφόρμα στην Τουρκία προκειμένου να κάνει μια παράνομη έρευνα. Στο σημείο αυτό, μπορούμε να δούμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων του Υπουργού σε ερώτηση που του είχαμε απευθύνει κατά πόσον υπάρχει ασφάλεια στην περιοχή γύρω από το τεμάχιο 11 και αν είναι τυχαία η παρουσία των γαλλικών πλοίων στο λιμάνι της Λάρνακας. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να δούμε την σχετική δήλωση. Το γεωτρύπανο έχει σταθεροποιηθεί και προχωρούν με τους απαραίτητους ελέγχους ή και διάφορες προμήθειες που χρειάζονται σε μηχανήματα ή σε άλλον εξοπλισμό. Αναμένουμε τις επόμενες μία, δύο, τρεις μέρες ενδεχομένως να αρχίσει να κατεβαίνει και το τρυπάνι αυτόν καθ' αυτό. Από θέμα ασφάλεια στην περιοχή που διεξάγεται, θα δει εξ αρχή εδώ στον επόμενο ημερών γεώτρηση. Πώς είμαστε, είναι τυχαία η παρουσία των δύο γαλλικών σκαφών στο λιμάνι της Λάρνακας ή όχι? Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε κάνει πάρα πολύ δουλειά προετοιμαζόμενοι για αυτήν τη γεώτρηση, τόσο σε τεχνικό επίπεδο όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Από εκεί και πέρα, η παρουσία γαλλικών πλοίων δεν είναι κάτι καινούριο, συμβαίνει αρκετά συχνά. Να υπενθυμίσω ότι πριν αρκετούς μήνες είχαμε και το αεροπλανοφόρο να σταθμεύει στη Λεμεσό. Και το μόνο που θέλω να πω επιπλέον για αυτό το θέμα είναι ότι προετοιμαστήκαμε επαρκώς, τόσο η επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Ουάσιγκτον, η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών πρόσφατα στο Παρίσι,
αλλά και άλλες επαφές που είχαμε όλο αυτό το διάστημα, ήταν προς αυτήν την κατεύθυνση προετοιμασίας για τη γιώτρηση. Αλλάζουμε θέμα. Πλησιάζει η σημαντική στιγμή της παράδοσης του φακέλου της Κύπρου στην Βουλή. Θα δούμε πώς θα μεταφερθούν τα αρχεία στην Κύπρο και σε ποιο δωμάτιο της Βουλής θα φυλαχθούν. Στη 1:30 το μεσημέρι θα αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος το αεροσκάφος της Aegean Airlines που θα μεταφέρει στην Κύπρο τα ιστορικά αρχεία της Βουλής των Ελλήνων που αφορούν στο φάκελο της Κύπρου και την τραγωδία του 1974. Αρμόδιοι λειτουργοί θα αριθμίσουν και θα σφραγίσουν τα κυβότια με βουλοκαίρι για να τοποθετηθούν σε υπηρεσιακά οχήματα και να μεταφερθούν από την οδό Ζαλοκώστα 2 μέχρι τα Σπάτα με τη συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Στο αεροσκάφος θα επιβιβαστεί και ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικόλαος Βούτσης, ο οποίος θα παραδώσει την Παρασκευή τα έγγραφα στο Δημήτρη Σιλούρη για να τοποθετηθούν στο ένα από τα δύο ειδικά διαμορφωμένα δωμάτια υψής της ασφαλείας στο υπόγειο της Βουλής των Αντιπροσώπων, το οποίο μάλιστα θα φρουρείται καθ' όλο το 24ωρο. Σε μια στιγμή ιστορικής και πολιτικής ευθύνης και με πλήρη συνέστηση της βαρύτητας της για τον κυπριακό λαό, αλλά και όλο τον ελληνισμό, θα παραδοθεί από τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κύριο Βούτση, στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, όλο το υλικό που φωτίζει και μαρτυρεί πτυχές της κυπριακής τραγωδίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αρχιακό υλικό που θα παραδοθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων μία μόλις ημέρα πριν από τη μαύρη επέτειο του πραξικοπήματος δεν περιλαμβάνονται μαρτυρίες που περισυνελέγησαν ως και 10 χρόνια μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Ειδικής Εξεταστικής Επιτροπής που συστάθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων και βρίσκονται κλειδωμένες στο Πεντάγωνο αφού χαρακτηρίστηκαν ως απόρριτες, καθώς και 11 φάκελοι που χάθηκαν από το σύνολο των πρακτικών της Επιτροπής, οι οποίοι ωστόσο υπάρχουν σε μαγνητοτενίες και βρίσκονται σε διαδικασία απομαγνητοφώνησης. Όπως ανακοινώθηκε, το υλικό θα περιλαμβάνει 139 φακέλους, ο καθένας εκ των οποίων περιέχει από 60 μέχρι 250 σελίδες με λεπτομέρειες και καταγραφή γεγονότων, καθώς και 90 μαρτυρικές καταθέσεις. Με στόχο να υπάρξει μια επιμελημένη έκδοση των πρακτικών της Επιτροπής εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, δηλαδή με ευθύνη και από τις δύο βουλές, τους επόμενους μήνες, η οποία θα ανοίξει και στο ευρύτερο κοινό, δημόσια δηλαδή, μια πολύτιμη ιστορική πηγή. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέλη της ειδικής φρουράς της Βουλής των Ελλήνων και της ελληνικής αστυνομίας θα επιβλέπουν τη διαδικασία μεταφοράς και θα συνοδεύσουν το ιστορικό αρχείο από την Ελλάδα στην Κύπρο μέχρι και την τελική παράδοση των εγγράφων στο Δημήτρη Σιλούρη. Η Κωνσταντίνα Νεοφίτου παρακολουθεί το θέμα. Θα βρίσκεται το απόγευμα και στην Βουλή. Είναι μαζί μας, όπως την βλέπετε, για να μας δώσει επιπλέον στοιχεία. Κωνσταντίνα, καλώς σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα. Κυρίες και κύριοι, τα 11 κυβότια με τα έγγραφα που θα φτάσουν στην Κύπρο έχουν αριθμηθεί και σφραγιστεί. Τα βλέπουμε και στα πλάνα μας. Τοποθετήθηκαν σε υπηρεσιακά οχήματα και μεταφέρονται από την οδό Ζαλοκώστα 2, που φυλάγονταν μέχρι και σήμερα στα Σπάτα, με τη συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, για να τοποθετηθούν στο αεροσκάφος της Aegean Airlines και να μεταφερθούν στην Κύπρο. Η πτήση είναι προγραμματισμένη για τη 1:30 το μεσημέρι, στην οποία θα επιβιβαστεί και ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικόλαος Βούτσης, ο οποίος και θα παραδώσει τα έγγραφα στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Δημήτρη Σιλούρη. Να πούμε πως ο κύριος Βούτσης αναμένεται στην Κυπριακή Βουλή στις 4 το απόγευμα, που θα γίνει και ένα σχετικό τελετουργικό. Να πούμε τώρα, Κωνσταντίνε, πως βάσει της νεότερης πληροφόρησης, το υλικό θα αποτελείται από 134 φακέλους που περιέχουν τις καταθέσεις 88 μαρτύρων στην Ολομέλεια της Ειδικής Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων για τον φάκελο της Κύπρου, όπως και τις καταθέσεις 45 μαρτύρων στην Υποεπιτροπή για τη δημιουργία του πορίσματος, καθώς και τα συνοδευτικά έγγραφα τα οποία κατατέθηκαν από τους μάρτυρες. Να πούμε, Κωνσταντίνε, πως έχει διαμορφωθεί χώρο στο υπόγειο του κτηρίου της Βουλής, το λεγόμενο Strong Room, στο οποίο θα φυλαχθούν τα πολύτιμα έγγραφα. Το δωμάτιο θα φρουρείται όλο το 24ωρο και δεν θα υπάρχει πρόσβαση για κανένα αξιωματούχο ή υπηρεσιακό χωρίς συνοδεία. Τώρα να πούμε πως στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί στη Βουλή κοινή συνεδρία εμπειρογνωμόνων και υπηρεσιακών παραγόντων της Κυπριακής Βουλής και της Βουλής των Ελλήνων για τον φάκελο της Κύπρου. Αύριο ο Νικόλαος Βούτσης θα παραδώσει στον Δημήτρη Σιλούρη το πλήρες υλικό του φακέλου σε ειδική συνέδρια του Κυπριακού Κοινοβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 9 το πρωί. Νωρίτερα στις 8:40 οι δύο πρόεδροι θα έχουν μεταξύ τους συνάντηση. Το μεσημέρι στις 12 ο Νικόλαος Βούτσης θα συναντηθεί και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, στο Προεδρικό Μέγαρο.
Να πούμε, Κωνσταντίνε, πως το υλικό θα χρησιμοποιηθεί, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο, αποκλειστικά για κοινοβουλευτικούς, επιστημονικούς και ιστορικούς σκοπούς, με την έγκριση των εκάστοτε προέδρων των δύο κοινοβουλίων. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Δημήτρη Σιλούρη, στόχος είναι να υπάρξει μια επιμελημένη έκδοση των πρακτικών της Εξεταστικής Επιτροπής εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, στην οποία να μπορεί να έχει πρόσβαση και το ευρύ κοινό. Μάλιστα, αυτό απαιτεί και η ιστορία, ΛΑΜ και η ηθική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνα Νεοφίδου, για την ενημέρωση. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα μεταφέρουμε τις εξελίξεις στον Κυπριακό αλλά και στα ενεργειακά εδώ στο στούντιο. Έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε από τον Δημοκρατικό Συναγερμό τον βουλευτή του κόμματος Γιώργο Γεωργίου. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΑΚΕΛ Γιώργο Λουκαΐδη. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Και τον Μαρίνο Μουσούτα, βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος. Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, έχουμε ένα ναυάγιο στις συνομιλίες την ώρα που στρέφεται η προσοχή πλέον και στα ενεργειακά, έχοντας υπόψη και τις τουρκικές απειλές, οι οποίες εκτοξεύονται πανταχώθεν. Θα έλεγα ότι έχουμε ένα ναυάγιο της παρούσας διαδικασίας των συνομιλιών. Δεν πιστεύω ότι η αποτυχία αυτή είναι η κατάρρευση των συνομιλιών. Τις διαπραγματεύσεις, όπως γνωρίζουμε, που είναι και ο μονόδρομος για την εξέβρεση λύσης του εθνικού μας θέματος. Αναφίβολα αυτή η ιστορία, όπως έχει διαμορφωθεί, που απόλυτος υπεύθυνος για αυτή την κατάρρευση της παρούσας διαδικασίας των συνομιλών είναι η ίδια η κατοχική Τουρκία, παρά το γεγονός ότι μέσα στα πλαίσια ακριβώς για να προσδώσει μια άλλη εικόνα, συνεχώς αναφέρεται στην διαδικασία αυτή ως η δική μας πλευρά να ήταν αυτή η οποία έθετε τις απαράδεκτες θέσεις, τις ακραίες τοποθετήσεις, τις οποίες ο Υπουργός Εξωτερικών της Κατοχικής Τουρκίας κατ' επανάληψη αναφερόταν. Αναφίβολα αυτή η διαδικασία τώρα δεν πρέπει να αφαιθεί στο έλεος του χρόνου. Ναι. Πιστεύουμε ότι από τη στιγμή που αυτή η πορεία των διαπραγματεύσεων είναι μονόδρομος για την επίλυση του εθνικού μας θέματος, θα πρέπει αυτή την πορεία να μην την αφήσουμε μέσα σε μια τεθλασμένη γραμμή, αλλά με δικές μας πρωτοβουλίες να ανασυντάξουμε τις δυνάμεις μας και μέσα στα πλαίσια και μόνον των Ηνωμένων Εθνών να προτάξουμε μια νέα διαδικασία, να προκαλέσουμε μια νέα διαδικασία προτού η Τουρκία εφαρμόσει τις απειλές της πρακτικά, είτε εφαρμόζοντας το Α ή Β σχέδιο, το οποίο επανειλημμένα και δημόσια αναφέρονται, που αντιλαμβάνεστε εκτός της όποιας αναζήτησης λύσης από τις παραμέτρους των Ηνωμένων Εθνών, γενικότερα από τη διαδικασία των Ηνωμένων Εθνών, που είναι ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ σοβαρά. Ευελπιστούμε ότι κατά την επικείμενη διήμερη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου, όλες οι πολιτικές δυνάμεις, αφού αναφίβολα καταθέσουν και τις απόψεις τους, τις θέσεις τους, τις γνώμες τους αναφορικά με τη διαδικασία η οποία θα πρέπει να ακολουθηθεί, αλλά και η παρουσία του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ήταν οι ηγήτορες της διαπραγμάτευσης που έγινε στην Ελβετία, να καθορίσουμε τον πανεθνικό στόχο, τον οποίο θα πρέπει να ακολουθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Επαναλαμβάνω, της κατεύθυνσης για εξέβρεση μιας μόνιμης, διαρκούς λύσης του εθνικού μας θέματος προς όφελος των δύο κοινοτήτων. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λουκαΐδη, είδα με πολύ προσοχή την χθεσινή ανακοίνωση της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, όπου γίνεται σαφής αναφορά για τις ευθύνες της Τουρκίας για το ναυάγιο. Την ίδια ώρα, ωστόσο, η συντριπτική πλειοψηφία των όσων γράφονται αφορούσαν και στους χειρισμούς του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος ελέγχεται κατά την δική σας άποψη και για προεκλογικές σκοπιμότητες και για κολυσιεργία και άλλα πολλά. Σωστά αναγνώσατε. Είναι φυσιολογικό, ήταν φυσιολογικό, ή τουλάχιστον εμείς το κρίναμε αναγκαίο, να προβούμε σε μια ανασκόπηση των πεπραγμένων, πρωτίστως και κυρίως της δικής μας πλευράς ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις, γιατί ξέρετε, διαχρονικά το Κυπριακό δεν έχει λυθεί πρωτίστως και κυρίως εξαιτίας του ότι δεν το έχει επιτρέψει η Τουρκία να λυθεί. Ναι. Γι' αυτό δεν νομίζω να το αφισβητεί κανένας. Είναι ενδεικτική, αν θέλετε, αυτή τη πραγματικότητα, δηλαδή του βαθμού δέσμευση και επιθυμία τη Τουρκία για λύση, το γεγονός ότι μόλις τέλειωσε το δείπνο και είχαμε ουσιαστικά κατάρρευση τη διαδικασία στην Ελβετία,
Ο κύριος Τσαβούσογλου μίλησε για λύση εκτός των παραμέτρων του ΟΗΕ, ενώ η Τουρκία μίλησε για σχέδιο Β' και Γ'. Έχουμε λοιπόν μια κατάσταση πραγμάτων που αφορά την Τουρκία. Και το ερώτημα ήταν και είναι αν εμείς βοηθούμε τον εαυτό μας, αν εμείς δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε να καμφθεί η τουρκική αδιαλαξία. Αν εμείς αξιοποιούμε ευκαιρίες που μπορεί να δημιουργούνται ώστε να διαρριχθεί η τουρκική αδιαλαξία. Ποια ήταν η τελευταία ευκαιρία? Η τελευταία ευκαιρία ήταν αυτή που ζήσαμε στην Ελβετία. Ναι, τι μπορούσε να κάνει ο πρόεδρος ευκαιρία, και εμείς θεωρούμε ότι υπήρχε πραγματική ευκαιρία να κάμψουμε την τουρκική αδιαλαξία, την οποία νομίζω δεν αξιοποιήσαμε κατάλληλα γιατί δεν κάναμε τους καταλληλότερους χειρισμούς. Ναι. Και επιτρέψτε μου να πω, δεν θα αναφερθώ στα υπόλοιπα, διότι πολλά είναι που καταγράψαμε τους τελευταίους μήνες, μια και με ρωτήσατε για το συγκεκριμένο. Καταλαβαίνω ότι επιβεβαιώνεται, για παράδειγμα, αγαπητέ μου Κωνσταντίνο, κάτι που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Κυπριακού, η Τουρκία δεσμεύτηκε απέναντι στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, κατηδία έστω, για μηδέν εγγυήσεις, μηδέν επεμβατικά δικαιώματα, μηδέν κατοχικό στρατό και για παραμονή αγήματος ελληνικού και τουρκικού, μερικών εκατοντάδων αντιλαμβάνομαι, στρατιωτών, με ημερομηνία αναθεώρησης εντός ταχτού χρονικού διαστήματος. Αυτό φαίνεται να μην το αφισβητεί κανένας πλέον, να το έχει πει και ο πρόεδρος στη δημοσιογραφική διάσκεψη. Ναι, δεν λαχθήκε δημόσια ωστόσο από την Τουρκία. Ναι, εγώ διαρωτώ με αν έγιναν οι καταλληλότεροι χειρισμοί, ώστε ακριβώς όταν έγινε αυτό που έγινε, να πάρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Τελικά αυτό που μας λέχθηκε είναι ότι ο κύριος Τσαβούσογλου το απέσυρε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και διαρωτάστε για το γιατί. Βέβαια, η δέσμευση, διαρωτόμαστε για τους χειρισμούς που έγιναν, ναι, ώστε να καταλήξουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Έχουμε βέβαια αυτό το αποτέλεσμα τώρα και με αυτό είναι που μιλούμε. Εφόσον μας περιγράφησαν τα πράγματα με τον τρόπο που μας περιγράφησαν, για απόλυτη αδιαλλαξία της άλλης πλευράς, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και μέσα από τη συγκεκριμένη ενέργεια, ουσιαστικά να κοροϊδέψει το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Να εξαπατήσει το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, διότι αυτό περίπου μας λέει έχει λεχθεί. Αρνήθηκε ότι είχε δεσμευτεί απέναντι του για όλα αυτά ο κύριος Τσαβούσογλου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αναμένουμε το επόμενο βήμα. Γιατί είναι ένα πράγμα η δική μας πλευρά να μην έχει πετύχει να κάμψει την τουρκική αδιαλλαξία όλα αυτά τα χρόνια. Και είναι αλήθεια ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης απέτυχε να κάμψει την τουρκική αδιαλλαξία, όπως όμως συνέβηκε και με όλους τους προκατόχους του. Ευχαριστώ. Τελειώνω με τούτη την φράση. Το κρίσιμο λοιπόν, δεδομένων των όσων έχουν περιγραφεί, είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να εκθέσει την τουρκική αδιαλλαξία. Αυτό είναι καθοριστική σημασία για την επόμενη μέρα, συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Γεωργίου, αλλά έχουμε δύο στόχους. Ο πρώτος είναι την ανάγκη να αναθεωρήσει η Τουρκία τη στάση της, η οποία οδήγησε στο ναυάγιο. Και πώς θα το πετύχουμε, αν η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζει ότι είναι δική της ευθύνη που δεν προχώρησαν τα πράγματα. Και δεύτερον, να αντιμετωπίσουμε αυτό που δείχνατε προηγουμένως. Προκλητικότητα της Τουρκίας, ενδεχομένως τελεσμένα είτε στο Κυπριακό είτε στην ΑΟΣ, που και πάλι πώς θα τα καταφέρουμε να τα αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικότερα, εάν η δική μας πλευρά, αποδεδειγμένα με βάση την εικόνα της διεθνούς κοινότητας, ήθελε και θέλει λύση. Και η ευθύνη για τη μίληση ανήκει στην Τουρκία. Ευχαριστώ, κύριε Μουσούτα. Εσείς λέτε ότι ο πρόεδρος τα έδωσε όλα χωρίς να πάρει τίποτα. Καταρχήν λέμε ότι και ξεκαθαρίζουμε ότι θεωρούμε ότι η ευθύνη για το αδέξοδο είναι εξ ολοκλήρου στην τουρκική πλευρά και όχι στη δική μας πλευρά ή στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ταυτόχρονα όμως λέμε, όπως σωστά αναφέρετε, ότι θεωρούμε ως χειρισμούς το πρόεδρος που καταλήξαμε. Καταλήξαμε στο ότι η Τουρκία να βγει αλόβητη, ή τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα πράγματα μέχρι στιγμή, από μια διαδικασία στην οποία εμείς ναι, δώσαμε όλα και δεν πήραμε τίποτα. Και μάλιστα τα Ηνωμένα Έθνη, διαστόματος Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, δεν έχουν αποδώσει οποιαδήποτε ευθύνη, είτε στη μια είτε στην άλλη πλευρά. Που για μας έπρεπε με αυτές τις γενναιόδορες προτάσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, τουλάχιστον να υπήρχε μια επισήμανση από πλευράς Ηνωμένων Εθνών ότι ναι, η ελληνοκυπριακή πλευρά έκανε τις ενέργειες που έπρεπε να κάνει, αλλά δυστυχώς προσέκρουσαν στις αντιρρήσεις και στις πάγιες θέσεις της τουρκικής πλευράς. Ούτε αυτό δεν το έχουμε δει. Και το αποτέλεσμα του Κράμποντανα δεν ήταν στιγμαίο. Εάν πάρουμε σε μισό λεπτό τα πράγματα Νέα Υόρκη, Γενέβη,
Μομπελεράν και όλες αυτές τις διασκέψεις που γίναν, θα δούμε ότι κάθε φορά βάζαμε τον πύχη ψηλά και μέχρι να γίνει το επόμενο στάδιο τον κατεβάζαμε. Φτάσαμε στο σημείο να πάμε στο Μομπελεράν για να συζητήσουμε εγγύσεις και ασφάλεια. Και για να συζητηθεί, δώσαμε κάποιες προτάσεις που κατά δική μας άποψη εκφεύγουν κάποια από αυτών των ομοφόνων αποφάσεων του Εθνικού Συμβουλίου. Δεν έγιναν φυσικά αποδεκτές από την Τουρκία, εξού και είχαμε το ναυάγιο, διότι αν γίνονταν αποδεκτές, θεωρητικά θα τις είχαμε αυτές τις εισηγήσεις να είναι σαν θέση της ελληνοκυπριακής πλευράς και θα προχωρήσουμε βάσει αυτές. Ο πρόεδρος λέει ότι αναφέρθηκαν, αποσύρθηκαν και τέλειωσε. Δυστυχώς η εμπειρία έχει δείξει ότι κάτι που λέγεται δεν φεύγει έτσι εύκολα και καλό θα ήταν ακόμα και γραπτός ο Πρόεδρος να στείλει ενημέρωση στην ΕΕ ότι αυτά που είχαν λεχθεί και προτάσεις προφορικές που είχαν γίνει και σε κάποια φάση γραπτές εφόσον δεν είχαν αντίκρισμα στην αντίθετη αντίπαλη πλευρά, στην τουρκική πλευρά, θεωρούνται ως μη γενόμενες για να υπάρχει καταγραμμένο. Διότι ακόμα και χθες τις δηλώσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας είχε πει ότι τις προτάσεις που είπαν τις δέχεται η Τουρκία, είμαι έτοιμο να τα ξαναβάλουμε στο τραπέζι. Άρα όλα αυτά τα πράγματα και με την πάροδο του χρόνου υπάρχει πιθανότητα, δεν λέω σίγουρα, θα τα βρούμε μπροστά μας. Και για μας είναι πολύ επικίνδυνα. Και είναι πολύ επικίνδυνα διότι το αποτέλεσμα αυτών των προτάσεων για μας είναι ότι θα μιλούμε για μια λύση που δεν θα είναι ούτε λειτουργική ούτε βιώσιμη. Και το κυριότερο, θεωρούμε ότι είναι μια λύση που δεν θα την προκρίνει ο Κυπριακός λαός. Και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει. Όσον αφορά τα ενεργειακά που αναφέρεται προηγουμένως, χαιρετίζουμε την, αν επιτρέπετε, τις ενέργειες που γίνονται. Είναι μια κρίσιμη στιγμή για την Κυπριακή Δημοκρατία. Έγιναν τα τελευταία 15-20 χρόνια ενέργειες από διάφορες κυβερνήσεις προς αυτό τον τομέα. Είμαστε στην, και ελπίζουμε ευχάριστη στιγμή να προχωρήσουν απρόσκοπτα τα έργα ανόρυξης και αυτό το πολύτιμο αγαθό που ανήκει στην Κυπριακή Δημοκρατία επιτέλους να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί για το καλό των πολιτών της. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γεωργίου, η μία κατηγορία είναι ότι είχατε περιθώρια διαπραγμάτευσης και η άλλη ότι τα δώσατε όλα. Και ακριβώς, αυτό λέει το Προεδρικό χθες, για να το βάλουμε και στη συζήτηση, αν μου επιτρέψετε ένα λεπτό. Δύο... Να μου επιτρέψετε, κύριε Γεωργίου, να πω ότι το Προεδρικό χθες είπε ότι αυτή η αντιφατική συμπεριφορά μεταξύ των δύο κατηγοριών αποδεικνύει τους σωστούς σας χειρισμούς. Ακριβώς. Εγώ θα πρόσθετα αυτές οι δύο αντικρουόμενες πολιτικές όπως έχουν αυτές εκδηλωθεί. Η μία πλευρά αναφέρεται ότι τα έχουμε δώσει όλα και επειδή τα έχουμε δώσει όλα, αυτά είναι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, θα τα βρούμε μπροστά, είναι πολύ επικίνδυνο. Και η άλλη πλευρά αναφέρεται ότι θα μπορούσαν να γίνουν καλύτεροι χειρισμοί ως προς το θέμα των διαδικασιών που είχαν ακολουθηθεί. Αυτό το οποίο θα έλεγα είναι ότι αυτή η αντικρουόμενη μεταξύ των δύο πλευρών έκφραση πολιτικής αντιπολίτευσης ακριβώς επιβεβαιώνει τους ορθούς χειρισμούς του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν κατέθεσε οτιδήποτε άλλο το οποίο εν πάση περιπτώσει δεν είχε στο πρόσφατο παρελθόν αναφερθεί όχι μόνο προφορικά αλλά και γραπτός στις διαδικασίες των διαπραγματεύσεων. Και αναφέρομαι από το 2004 και εντεύθεν και θα επανέλθω για να αναγνώσω ακριβώς αυτά τα γραπτά κείμενα που αν με βάση τη λογική του κυρίου Μουσούτα είναι πλέον στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων και θα τα βρούμε μπροστά, είναι επικίνδυνα, να το συζητήσουμε. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τι έχει αναφέρει. Μιλώ για τη συγκεκριμένη πρόταση την οποία ανέφερε. Η οποία, ναι, ήταν μέσα στα πλαίσια των παραμέτρων που έθεσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Τι είπε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Να αναφέρουμε τις τέσσερις, θα έλεγα, κατευθυντήριες γραμμές. Συζητάμε την δημιουργία ενός φυσιολογικού κράτους, όπως ο ίδιος ανέφερε αυτό το χαρακτηρισμό. Συζητούμε, λέει ο Γενικός Γραμματέας, πρωτού αποχωρήσει, ένα νέο σύστημα ασφάλειας χωρίς τις απειρχιωμένες
και παθογένειες του συστήματος του 1960 χωρίς επεμβατικά δικαιώματα. Συζητούμε, λέει ο Γενικός Γραμματέας, στην βάση της αναγνώρισης της σύγχρονης ευρωπαϊκής μας ιδιότητας, όπου ο κάθε πολίτης και η κάθε κοινότητα να αισθάνεται και να δικαιούται την ασφάλεια που προβλέπεται και παρέχουν οι ευρωπαϊκές συνθήκες και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Τι είπε ο Γενικός Γραμματέας? Συζητάμε, λέει, διαδικασίες αποχώρησης του τουρκικού στρατού. Συζητάμε, λέει ο Γενικός Γραμματέας, στη βάση του συμφωνημένου αξιώματος, ότι η ασφάλεια του ενός μέρους δεν θα επενεργεί ως η ασφάλεια του άλλου μέρους. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε αυτές τις προτάσεις πριν την έλευση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ακριβώς για να αντικρούσει τις ακραίες τοποθετήσεις της κατοχικής Τουρκίας, η οποία μπορεί προφορικά να είχαν δεσμευτεί ότι με βάση αυτές τις παραμέτρους θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση, κολοσχεργούσε, ναι, και κοροϊδεύε, πολύ ορθά έχουν αναφερθεί οι συνάδελφοι, τον Γενικό Γραμματέα, τη διαδικασία γενικότερα η Τουρκία, και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με βάση τις προτάσεις του, έδωσαν ακριβώς το στίγμα των προθέσεων της ειλικρινής προσπάθειας και βούλησης της δικής μας πλευράς να αντικρούσει την κατοχική Τουρκία, τις ακραίες τους θέσεις και να είναι μέσα στο πλαίσιο του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ. Τίποτα δεν συμφωνείται εάν δεν συμφωνηθούν απαξάπαντα όλες οι πτυχές του Κυπριακού. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει αποσύρει την πρότασή του. Η πρότασή του, η οποία ήταν υπό την αίρεση των προϋποθέσεων, οι οποίες εκπηγάζουν από τις παραμέτρους του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Και επανέρχομαι σε αυτό το οποίο ανέφερα προηγουμένως, διότι έχει γίνει ένα σλόγγαν, μια πολιτική από την αντιπολίτευση του αυτοαποκαλούμενου διάμεσου χώρου, και ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τα έδωσε όλα. Αυτό το οποίο το αφισβητεί συνεχώς, το αυτοαποκαλούμενο ενδιάμεσο χώρο, θα ήθελα να μας το διευκρινίσετε. Βέβαια είναι αυτοαποκαλούμενο. Ήδη αυτοαποκαλούνται ενδιάμεσος χώρος. Διότι η πολιτική όπως αυτή εκφράζεται, ναι, από τη συνεργασία των 2-3 κομμάτων, δεν είναι πολιτική ενός ενδιάμεσου χώρου όπως τον γνωρίζουμε στο πολιτικό γίγνεσθε, ιδιαίτερα στον ευρωπαϊκό χώρο. Αριστεράς και δεξιάς. Θα έλεγα δεν είναι θέμα αριστεράς ή δεξιάς. Εδώ δεν μιλάμε ιδεολογικούς διαχωρισμούς. Μιλάμε για τις πολιτικές θέσεις των τριών κομμάτων αναφορικά με τη λύση του εθνικού μας θέματος. Και λέω, μέσα στο συναέρμο δεν έχετε διαφορετικές απόψεις. Επώνυμα στελέχης θα βγαίνουν στο συναέρμο και λένε διαφορετικές απόψεις. Δεν είναι αυτό το μίζω. Εντάξει. Το πολιτικό στίγμα του Δημοκρατικού Συγχαρητήμου το γνωρίζουμε. Το πολιτικό στίγμα ας το αναζητήσετε εσείς, ειδικά όσον αφορά την πολιτική φιλοσοφία και θέση σας για την επίλυση του εθνικού μας θέματος. Την βάση πάνω στην οποία θα προχωρήσετε εάν ο Κυπριακός λαός σας εκλέξει στην Προεδρία της Δημοκρατίας να επιλύσει το εθνικό μας θέμα με βάση την δική σας φιλοσοφία. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Να θυμίσω όμως τις θέσεις σας προεκλογικά πριν 5 χρόνια, όταν συμπράξατε με το Δημοκρατικό Κόμμα που διαφωνούσατε, διαφωνούσαμε και όμως βρέθηκε κοινή συνισταμένη. Τότε γινόταν, τώρα δεν γίνεται. Εντάξει, απλώς για να τα λέμε. Δεν μας απασχολεί, ούτε θα ασχοληθώ στο ένα λεπτό που έχω ακόμη, να προσδιορίσω το πολιτικό στίγμα του ενδιάμεσου χώρου, το οποίο χαρακτηρίζω επίοικος ως αυτοαποκαλούμενο ενδιάμεσο χώρο. Κάποια άλλη στιγμή να συζητήσουμε σε όλα τα επίπεδα. Μάλιστα. Και ολοκληρώστε με το Κυπριακό. Επειδή ακριβώς αυτό το σλόγγαν, ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τα έχει δώσει όλα, προ λίγο το ανέφερε ο κ. Μουσούτσας, και ότι αυτό είναι επικίνδυνο, θα το βρούμε μπροστά, είναι κάτι το δεδομένο. Απλώς να αναφέρω το εξής. Η πρώτη ολοκληρωμένη πρόταση του Μακαρίτου Τάσου Παπαδόπουλου για την ασφάλεια και τις εγγυήσεις κατατέθηκε για πρώτη φορά στις 8 του Μάρτου του 2004, λίγες μέρες πριν τη σύνοδο του Μπούγκερστοκ, το τρίτο δεκαήμερο του Μάρτου του 2004. Σε εκείνο το κείμενο εισηγήθηκε μεταξύ άλλων ο Μακαρίτης ο Τάσος του Παπαδόπουλος. Πρώτο, την παραμονή 2.500 Τούρκων στρατιωτών για περίοδο 29 μηνών, ενώ καθόριζε ως ημερομηνία πλήρους αποχώρησης των στρατευμάτων μετά την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όπως αλλιώς συμφωνηθεί μεταξύ των μερών Τουρκίας, Ελλάδας, Βρετανίας. Δεύτερο, στις 30 του Μάρτη του 2004,
σε επιστολή που έστειλε στο Γενικό Γραμματείο του ΟΗΕ ο Τάσος Παπαδόπουλος, γραπτός έτσι, αναδιαμόρφωνε την ίδια πρόταση θέτοντας ως όριο αποχώρησης των στρατευμάτων των 2.500 που ανέφερα προηγουμένως την 1η Ιουνίου του 2015, δηλαδή 11 χρόνια αργότερα από την εφαρμογή της λύσης. Στην ίδια πρόταση, 8 του Μάρτη του 2004, αποδεχόταν επίσης τον περιορισμό των στρατευμάτων σε περισσότερα από ένα στρατόπεδο. Τέταρτο. Διεκδικούσε την τροποποίηση, προσέξτε, διεκδικούσε την τροποποίηση και όχι την κατάργηση της συνθήκης εγγύησης του 1960 προκειμένου να αφαιρεθεί το επικαλούμενο δικαίωμα της Τουρκίας για μονομερή επεμβατικά δικαιώματα. Πέμπτο. Την ίδια ακριβώς πρόταση ο Μακαρίτης ο Τάσος Παπαδόπουλος κατέθεσε και το Σεπτέμβριο του 2005 προς τον τότε βοηθό Γενικό Γραμματέα των ΗΕ, τον κύριο Μπρέντε Κάστ, κατά τη συνάντηση που είχαν τότε του κυρίου Τσονί και του βοηθού Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Και τελευταίο, όλα τα κόμματα του τότε διάμεσου χώρου το έτσι, επικύρωσαν, στήριξαν και χαιρέτησαν την πρόταση του Μακαρίτη του Τάσου του Παπαδόπουλου. Με όλα αυτά, όχι μόνο φιλολογικές αναφορές, αλλά σε γραπτά κείμενα. Ο γέγραπτε, γέγραπτε. Με βάση λοιπόν αυτή την αναφορά σας, πρέπει να πούμε και να στηρίξουμε ότι επειδή τα κατέθεσαν γραπτός 3-4 μέρες πριν τον Μπούρκεστοκ, σημαίνει ότι αυτά έχουν μείνει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και θα πρέπει να συζητάμε από εκεί που είχαν παραμείνει το 2004 μέχρι σήμερα. Αναφίβολα, όχι. Τίποτα δεν είχε συμφωνηθεί. Απερίφθη εκείνο το σχέδιο. Τίποτα δεν υπάρχει στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων. Οι προϋποθέσεις που έθεσε και κρίνω ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν υλοποιήθηκαν, δεν υπήρχε ανταπόκριση από την Τουρκία, δεν υπάρχει τίποτα στην πρόταση του πρόεδρου στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων. Ακούστε. Το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι η δική μας εκτίμηση σε ό,τι αφορά την ουσία των προτάσεων που έχουν κατατεθεί από πλευράς του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι ότι δεν έχουμε υπερβεί οποιαδήποτε κόκκινη γραμμή, δεν έχουμε παραβιάσει σε κανένα σημείο τις ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου. Αν υπάρχει κάποιος που παραβιάζει την καρδιά των ομόφωνων αποφάσεων του Εθνικού Συμβουλίου είναι τα κόμματα του λεγόμενου ενδιάμεσου χώρου που ουσιαστικά όχι απλώς απορρίπτουν τη λύση της Ζωνικής Διοικητικής Ομοσπονδίας, λένε ότι είναι και χειρότερη από την κατοχή. Και επιμένουν σε αυτή τη θέση, δημόσια. Χειρότερη και από την κατοχή, χειρότερη και από προδοσία δηλαδή η λύση της Ζωνικής Διοικητικής Ομοσπονδίας που ομόφωνα αποφάσισε το Εθνικό Συμβούλιο. Ποιος το είπε αυτό? Μαρίνος Σιζόπουλος. Από το βήμα της Βουλής ζητήσαμε διευκρίνηση, το επανέλαβε και αντιλαμβάνουμε ότι σε αυτή τη βάση χτίζουν και τη συνεργασία τώρα. Μιλάμε για λεγόμενο εμείς ενδιάμεσο χώρο γιατί. Τώρα η αλληλεγγύη δεξιό κόμμα είναι. Ξέρετε, υπάρχουν ιδεολογικά ρεύματα. Το ΔΙΚΟ δεν συμμετέχει στο κόμμα του ενδιάμεσου χώρου στις Βρυξέλλες, στο Ευρωκοινοβούλιο ή στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Χριστιάνα Ερωτοκρίτου είναι στο κόμμα των Σοσιαλιστών. Ο Κώστας ο Μαυρίδης είναι στο κόμμα των Σοσιαλιστών στην Ευρωβουλή. Η Χριστιάνα είναι μαζί μου στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Δεν υπάρχει ιδεολογικό ρεύμα ενδιάμεσου. Είναι σοσιαλιστές στο ΙΕΔΕΚ. Μιλάμε τώρα, άστε άλλα χαρακτηριστικά πόσο. Ενδιάμεσα είναι ή ακραία είναι με πολιτικούς όρους, ιδεολογικούς και πολιτικούς όρους, ας πούμε απόψεις στο Κυπριακό, για παράδειγμα. Έτερον εκάτερον, αυτά είναι μια συζήτηση θεωρητική, παρουσιαστική. Yeah. Απλώς λέμε, βρίσκουμε έναν τρόπο να τα αναφερόμε, διότι είναι μερικά κόμματα. Αυτά για να τα λέμε έτσι πιο συνοπτικά. Είναι μεταξύ εσάς και του. Πάντως δεν έχει προσβλητικό χαρακτήρα αυτό που λέμε εμείς, τουλάχιστον λεγόμενος ενδιάμεσος χώρος, γιατί δεν υπάρχει ιδεολογικό ρεύμα που να εκφράζει αυτό. Από εκεί και πέρα. Με πολύ προσβλητικό τρόπο, μια και αναφέρομαι σε προσβολές, αντέδρασε η ηγεσία του Συναγερμού και το Προεδρικό απέναντι στην κριτική που άσκησε για χειρισμούς του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ναι. Εγώ προκαλώ και τώρα τον φίλο τον Γιώργο τον Γεωργίου να μας πει τι είναι που ζήτησε το ΑΚΕΛ από τον Πρόεδρο να δώσει, που είναι έξω από αυτό το πλαίσιο που έχω περιγράψει.
πραγματικά προσβλητικές αναφορές. Όσο καιρό το ΑΚΕΛ στήριζε τη διαδικασία, το μόνο κόμμα της αντιπολίτευσης, όχι για το χατήρι του οποιοδήποτε, για το χατήρι της λύσης, της απελευθέρωσης και της επανένωσης, ήταν, μιλούσε πατριωτικά το ΑΚΕΛ, όσο έκανε αυτή τη δουλειά. Όταν ασκεί κριτική στον πρόεδρο της Δημοκρατίας για χειρισμούς, μιλά τουρκικά κατά το Δημοκρατικό Συναγερμό. Και λέω προεδρικό. Δέστε την ανακοίνωση του κύριου Προδρόμου, αγαπητέ μου κύριε Γεωργίου. Δεν είναι τυχαία. Ξέρετε ότι δεν λέω ποτέ μου τυχαία πράγματα. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Δέστε παλαιότερες δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, που έγιναν στο διάστημα μιας αλλαγής, μιας σοβαρής διαφοροποίησης του Προέδρου, και αυτούς τους χειρισμούς τους επικρίναμε. Τους τελευταίους μήνες. Και αυτός μας κατηγόρησε με ανάλογο τρόπο, ίδιος προσωπικά. Έχω γράψει ανακοίνωση απαντώντας στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για αυτές τις δηλώσεις. Να μην τα πάρουμε αυτά. Είναι απαράδεκτο. Επιλικώς απαράδεκτο και καταδικαστέο. Να συμπεριφέρονται σε οποιοδήποτε πολιτικό αντίπολο, σε όποιο κόμμα ασκεί κριτική. Ας δουν τι έκαναν. Όταν ασκούσαν κριτική στον Τάσο Παπαδόπουλο, στον Δημήτρη Χριστόφια, σε όλους τους πρόεδρους, όταν ήταν αντιπολίτευση. Με ποιον τρόπο να ασκούσαν αντιπολίτευση. Είναι θέμα σεβασμού τελικά στο δημοκρατικό δικαίωμα της άποψης. Τίποτε πέραν τούτου. Επανέρχομαι. Κρίσιμη παράμετρος, η ασφάλεια και εγγύσεις. Για να πάρω ένα κομμάτι της συζήτησης για όσο χρόνο έχω. Εξαφανίζονται θέσεις, απόψεις που καταθέτει κάποια πλευρά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων άμα τις καταθέσει. Τυπικά μπορεί να εξαφανιστούν. Επί της ουσίας δεν εξαφανίζονται. Στην πράξη δεν εξαφανίζονται. Ναι. Δηλαδή, γίνομαι πιο συγκεκριμένος. Εκ περιτροπής Προεδρία. Την δέχτηκε πρώτος ο Γλαύκος ο Κλειρίδης. Δέστε εφημερίδα Αλήθεια του 2010, Αλέκος Μαρκίδης, να περιγράφει ακριβώς πώς μπήκε από τον Γλαύκο Κλειρίδη η εκ περιτροπής Προεδρία στο τραπέζι και μας έμεινε. Τάσος Παπαδόπουλος αποδέχτηκε την εκ περιτροπής Προεδρία. Νίκος Αναστασιάδης Γλαύκος Κλειρίδης την ψήφισαν όταν ψήφισαν το σχέδιο ΑΝΑ. Με τη μορφή του Προεδρικού Συμβουλίου. Την ψήφισαν. Όχι απλώς την δέχτηκαν. Τάσος Παπαδόπουλος την δέχτηκε πριν και μετά το σχέδιο ΑΝΑ και ουδέποτε διεκδίκησε να φύγει. Τώρα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι αλήθεια, μπορούσε να επιμείνει μέχρι τέλους, ώστε η εκπερίτροπης Προεδρία να μην ήταν μέρος της λύσης. Το πόσο αυτή η θέση θα μπορούσε να τεκμηριωθεί από τα γεγονότα, από τις αλλαγές που έχουν επέλθει, δεν ξέρω, ή αν προέκυψαν στοιχεία που θα επέβαλαν και θα γινόμασταν κατανοητοί στη διεθνή κοινότητα, είναι ένα ερώτημα. Που έχει να κάνει με την ουσία μου. Ολοκληρώστε, κύριε Νομή. Πάω στο θέμα της ασφάλειας και των εγγύσεων. Ο Τάσος Παπαδόπουλος δέχτηκε όλα αυτά που πολύ σωστά περιέγραψε ο Γιώργος Γεωργίου. Δέχτηκε να παραμείνουν οι εγγύσεις δηλαδή. Δέχτηκε να παραμείνουν κατοχικά στρατεύματα για 11 χρόνια μέχρι να αποχωρήσουν. Ζήτησε να αφαιρεθεί το επεμβατικό δικαίωμα. Αυτό ζήτησε ουσιαστικά και δεχόταν ασφαλώς και αγήματα παρακάτω. Από εκεί και πέρα. Η ηγεσία του συναγερμού, Γλαύκος Κλειρίδης, Νίκος Αναστασιάδης δέχτηκαν και ψήφισαν να μείνουν εγγύσεις. Να μείνουν εγγύσεις με το σχέδιο ΑΝΑ. Να μείνουν 15 χρόνια στρατεύματα. Όχι 11, 15 χρόνια στρατεύματα. Αυτό προβλέπεται το σχέδιο ΑΝΑ μέχρι την αποχώρησή τους. Και αγήματα βεβαίως. Άλλαξαν οι συνθήκες και διεκδικήσαμε περισσότερα από αυτά που δεχτήκαμε τώρα. Είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε το 2017 και είχαμε, επιτρέψτε μου να πω, ευχαριστώντας με αυτή την ευκαιρία, τη σοβαρή, τη στεναρή στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης. Στο θέμα της ασφάλειας και των εγγύσεων, με τρόπο ώστε τελικά αυτό που εμείς προβλέπαμε, ακόμα ένας ισχυρισμός και τελειώνω με αυτό, αγαπητέ μου Κώστα, στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, να έχουμε ουσιαστική στήριξη στη θέση μας για την ασφάλεια και τις εγγύσεις, πηγαίνοντας στη διάσκεψη. Μάλιστα. Και αυτό επιβεβαιώνει την ορθότητα της θέσης μας, που ήταν θέση μέχρι κάποια στιγμή όλων των κομμάτων, πριν να ξεκινήσουν οι αλλαγές και οι μεταμορφώσεις και οι μαξιμαλισμοί. Και να προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε ακτίνα συμφωνία στην εσωτερική πτυχή και να πάμε στη διεθνή διάσκεψη να συζητήσουμε ακριβώς σε ένα περιβάλλον που θα ήταν πολύ δύσκολο για την Τουρκία. Τελικά, ο κύριος Τσαβούσογλου πήγε εκεί και κρυβόταν με απαιτήσεις πάνω στα θέματα της εσωτερικής πτυχής και προφανώς τα συνέδεε με αυτό που λέγαμε προηγουμένως που κατέθεσε κατηδίαν στο Γενικό Γραμματέα ως θέσεις για την ασφάλεια και τις εγγύσεις. Κύριε Μουσούτα.
Από πού να ξεκινήσω. Ο Τάσος Παπαδόπουλος το 2004 με τη σύμφωνη γνώμη όλων των κομμάτων Αλλαγής Ελληνικής Κυβέρνησης αποδέχτηκε αυτά που είχε αποδεχτεί για διαπραγμάτευση και κατόπιν για επιδετησία. Όταν ήρθε η ώρα στον Κυπριακό λαό, ο Τάσος Παπαδόπουλος ευθαρσός είπε την άποψη του για το σχέδιο ΑΝΑΝ στον Κυπριακό λαό και την άποψη του Τάσου Παπαδόπουλου ακολούθησε το 76% του Κυπριακού λαού, συμπεριλαμβανομένων και των κομμάτων που είμαστε μαζί μας στο πάνελ. Άλλο επίσημα και άλλη ανεπίσημα. Ενώ η θέση του κόμματος του Δυσσή ήταν η Α, τα δύο-τρία ψηφοφόρων του Δημοκρατικού Συναρμού δεν ακολούθησαν την πολιτική του κόμματος τους και ακολούθησαν αυτό που τους είχε αναφέρει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο τότε πρόεδρος Τάσος Παπαδόπουλος. Οι καιροί πέρασαν. Πέρασαν 13 χρόνια. Μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τα καλά. Και προσπαθούμε μέσα στο νέο περιβάλλον να δούμε πώς μπορούμε αυτά τα κεκτημένα, αυτά τα δικαιώματα που έχουμε σαν Ευρωπαϊκό κράτος να τα εδραιώσουμε και να είμαστε τουλάχιστον ισοδύναμοι σ' άξι όπως όλοι οι άλλοι Ευρωπαίοι πολίτες. Αυτό θέλουμε. Τίποτε λιγότερο, τίποτε περισσότερο. Και ναι, και ας μας λένε μαξιμαλιστές κάποιοι, εμείς δεν δεχόμαστε επεκπεριτροπής προεδρία. Ο συναρμός δέχεται, το ΑΚΕΛ δέχεται, δεν δεχόμαστε παραχώρηση πρώτου λόγου στους παράνομους χρήστες στις υποτουρκοκυπριακή διοίκηση περιοχές. Εσείς τα δέχεστε. Δεν δεχόμαστε τα ΒΕ των Τουρκοκυπρίων. Εσείς τα δέχεστε. Δεν δεχόμαστε την αστυνομική δύναμη. Εσείς τα δέχεστε. Πέστε ευθαρσώς στον λαό. Εμείς, και δεν μπορεί κανένα να μας κατηγορήσει γι' αυτό, ούτε ο Δυσσηναϊρμός, ούτε ΑΚΕΛ, η θέση που είχαμε σαν Δημοκρατικό Κόμμα και πέρσι και πρόπεση, για να πάω πιο πίσω, ήταν η ίδια που είναι και σήμερα. Άλλοι κατά καιρούς μπορεί να αλλάζουν απόψεις, είτε διότι τους βολεύει, είτε διότι έρχονται εκλογές. Εμείς αυτά που λέγαμε και πέρσι και πρόπερσι τα λέμε και σήμερα. Το ΑΚΕΛ είχε, και, παρόλο που διαφωνούμε με το ΑΚΕΛ, αυτά που είχε έλεγε, ίδιες, αυτά που έλεγε είχετε, ο Μακαρίτης, ο Τάσος, ο Παπαδόπουλος, μιλάτε για το 4, τα για το 4 και μιλώ για 17. Εσείς πέστε με αυτά που έχουμε σήμερα ενώπιον μας. Ποιος τα έχει διακοινώσει στα Ηνωμένα Έθνη, ο Τάσος Παπαδόπουλος. Ο αείμνηστος Τάσος από εκεί θα μας βλέπει και θα λυπάται. Πέστε μου εσείς αυτά που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριε Γεωργίου, αυτά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έδωσε χθες ως προτάσεις. Εσείς σήμερα τα δέχεστε. Το τι δέχτηκε ή δεν δέχτηκε κάποιος πριν 13 χρόνια είναι αντικείμενο να συζητήσουμε. Τα αυτά που έχουμε ενώπιον μας σήμερα τα δέχεστε. Προτάσεις υπό προϋποθέσεις. Εσείς, ναι, τα δέχεστε. Προτάσεις υπό προϋποθέσεις για την αφαίρεση όλων αυτών των στοιχείων τα οποία η Τουρκία. Εγώ νομίζω θα ήταν καλύτερο να μας επιθυμούσε μέσα από την άτεξη. Τι είναι που θέλετε και κυρίως πώς θα το πετύχετε. Πώς θα πετύχετε να κάνετε την τουρκική διαλλαξή. Μας μένουν 40.000 στρατός, μας μείνει η κατοχή, μας μένουν οι κίνδυνοι από την κατοχή. Καμιά περιουσία δεν υπάρχει. Κυβερνάτε τα τελευταία 9 χρόνια εσείς και ο συναγερμός. Εσείς πώς την κάμψατε, δεν είναι εμείς που κυβερνούμε. Εσείς κυβερνάτε. Ποιος κυβερνάτε. 9 χρόνια. Για τον τα τελευταία 9 χρόνια, λέω. Πώς, εσείς γιατί δεν κάμψατε με τις μη μαξιμαλιστικές θέσεις σας. Εκεί προκύπτει, τις θέσεις μας. Το θέμα είναι... Έχουμε εκθέσει εμείς την τουρκική διαλλαξία. Μακάρι να έχει εκθέσει αν δεν έχει λυθεί το Κυπριακό. Το είχα πει δυστυχώς, ακόμα και ο Γενικός Γραμματέας. Δεν εκθέσατε την τουρκική διαλλαξία. Μας κατηγορούσαν εμάς ότι δεν θέλαμε λύση. Αυτή είναι η διαφορά. Εμείς. Και είχαμε σοβαρές συνέπειες. Εμείς είπαμε ότι πάντα η Τουρκία είναι αυτή που είναι υπεύθυνη. Όχι, λέω για τις συνέπειες, αγαπητοί. Ένα λεπτό, αν επιτρέπετε, ο χρόνος ο δικός μου. Από τη μη κατάληξη. Οι θέσεις οι δικές μας ήταν και παραμένουν ίδιες. Με τη λήξη του Εθνικού Συμβουλίου, την ερχόμενη Τρίτη, που θα έρθει και ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, θα δημοσιοποιήσουμε μετά το Εθνικό Συμβούλιο και τη νέα στρατηγική, η οποία αφού πρώτα την επαναλάβουμε στο Εθνικό Συμβούλιο. Να θυμίσω ότι ο πρόεδρος του κόμματος είχε υποβάλει 20 σελίδες επιστολή με προτάσεις στον πρόεδρο της Δημοκρατίας στα πλαίσια του Εθνικού Συμβουλίου. Εύχομαι και ελπίζω και θεωρώ ότι είναι όλο μας αυτή η ευχή μέσα στο επόμενο διήμερο του Εθνικού Συμβουλίου να μπορέσουμε να βρεθούν, να ακουστούν όλες οι εισηγήσεις και αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις, που είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συνταγματικά, να ακούσει τις διάφορες απόψεις και έχοντας υπόψη του και αυτά που έχουν γίνει στο Γκραν Μοντανά προχθές, διότι παρόλη την προσπάθεια του Προέδρου, δυστυχώς, και δεν φταίει ο Πρόεδρος γι' αυτό, το τονίζω, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών ακράτησε ίσες αποστάσεις. Είναι ξεκάθαρο ότι η αδιαλαξία η τουρκική μας οδήγησε εκεί που μας οδήγησε.
Και όμως δεν υπάρχει ένα διεθνές φόρουμ μέχρι στιγμή που να καταδεικνύει τουλάχιστον ότι ναι, εσείς είπατε αυτά που είπατε, δώσατε ό,τι δώσατε, αλλά οι Τούρκοι είναι αδιάλαχτοι. Ούτε αυτό δεν το είδαμε. Σας ευχαριστώ πολύ και τους τρεις. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Να έχετε συνολικά 17.417 υποψήφοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον για συμμετοχή στις εξετάσεις του νέου συστήματος διορισμού στην εκπαίδευση στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Θα συνομιλήσουμε για το θέμα με τον Υπουργό Παιδείας Κώστα Καδί. Κύριε Υπουργέ, καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, ποιο μήνυμα εκπέμπει αυτή η εξέλιξη αριθμητικά αλλά και ποιοτικά, στο χαρακτηρίζαμε έτσι? Αυτή η εξέλιξη δείχνει ότι μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση παίρνει σάρκα και οστά. Γίνεται ένα ξεκαθάρισμα στο ποιοι ενδιαφέρονται πραγματικά για ένταξη στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, στη βάση ποιοτικών κριτηρίων, όπως είναι οι γνώσεις, οι δεξιότητες, τα προσόντα, οι εμπειρίες, και όχι στη βάση πότε κάποιος πήρε το ψυχείο του. Κάτι το οποίο, όπως γνωρίζετε, ισχύει σήμερα. Να θυμίσω ότι στον υφιστάμενο κατάλογο διοριστέων έχουν συστορευτεί όλα αυτά τα χρόνια 48.500 υποψήφοι. Άρα, μόνο και μόνο με την υιοθέτηση αυτής της διαδικασίας γίνεται ένα πολύ σημαντικό κοσοκίνησμα, ένα ξεκαθάρισμα, και μένουν ως ενδιαφερόμενοι υποψήφοι αυτοί που πιστεύουν ότι στη βάση ακριβώς αυτών των αξιοκρατικών και ποιοτικών κριτηρίων, των χαρακτηριστικών που θέλουμε και εμείς να έχουν οι εκπαιδευτικοί μας, θα διεκδικήσουν μια θέση στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Από εκεί και πέρα, όπως είχαμε εξαγγείλει αρχικά, έτσι με την ανακοίνωση της χθεσινής φαίνεται ότι υιοθετούνται και δρομολογούνται όλες εκείνες οι διαδικασίες που θα μας οδηγήσουν στις εξετάσεις που θα γίνουν το πρώτο 15ήμερο του Νιόβρη. Εξετάσεις μέσα από τις οποίες θα αξιολογηθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες των υποψηφίων. Και λαμβάνοντας υπόψη και άλλα κριτήρια, όπως είναι τα ακαδημαϊκά προσόντα και η εμπειρία των υποψηφίων, θα καταρτιστεί ο τελικός κατάλογος, όπου θα κατατάσσει τους υποψήφιους κατά σειρά προτεραιότητας. Αυτό θα γίνει, αναμένεται, τον Μάρτιο του 2018, ναι, ώστε οι πρώτοι υποψήφοι που θα ενταχθούν στο εκπαιδευτικό μας σύστημα με βάση το νέο σύστημα διορισμών να μπουν στα σχολεία μας τον Σεπτέμβριο του 2018. Ναι. Αυτές οι εξετάσεις, κύριε Υπουργέ, έχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά που διασφαλίζουν ότι και το αποτέλεσμα και αυτοί οι οποίοι θα λάβουν θέση στο δημόσιο και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα ακριβώς ανταποκρίνονται σε αυτά τα χαρακτηριστικά? Βεβαίως, πρέπει να σας πω ότι για αυτές τις εξετάσεις ετοιμαζόμαστε εδώ και ένα χρόνο, ναι, με συνεργασία με εμπειρογνώμονες από τα πανεπιστήμια μας αλλά και από το εξωτερικό, οι οποίοι έρχονται και ετοιμάζουν τους θεματοθέτες, τους προετοιμάζουν, τους καθοδηγούν στο πώς να διαμορφώσουν τα εξεταστικά δοκίμια, με τρόπο που να αναδεικνύεται μέσα από αυτή την εξέταση, να αναδεικνύονται και να προσμετρώνται οι γνώσεις και οι δεξιότητες των υποψηφίων εκπαιδευτικών. Να θυμίσω ότι οι υποψήφοι εκπαιδευτικοί θα εξεταστούν σε τρεις παραμέτρους. Η πρώτη αφορά τη γνώση στο αντικείμενο και τον τρόπο διδασκαλίας του συγκεκριμένου αντικειμένου. Η δεύτερη παράμετρος αφορά δεξιότητες που θα πρέπει να έχει ένας εκπαιδευτικός, δεξιότητες όπως είναι η μεταδοτικότητα, όπως είναι η επικοινωνία. Και η τρίτη παράμετρος με μικρότερη βαρύτητα είναι η γνώση της ελληνικής γλώσσας. Θέλουμε οι εκπαιδευτικοί μας, οι εκπαιδευτικοί που μπαίνουν στα σχολεία μας, να μιλάνε, να γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα, διότι είναι η γλώσσα στην οποία διδάσκουν τα παιδιά μας. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Αυτές λοιπόν είναι οι τρεις πτυχές. Και κλείνοντας, να πω ότι
το Υπουργείο, όλος ο μηχανισμός του Υπουργείου προετοιμάζεται πυρετωδώς για αυτή τη διαδικασία και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα απαντήσουμε θετικά σε αυτή την πολύ μεγάλη πρόκληση. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλές επιτυχίες. Σας ευχαριστώ. Αλλάζουμε θέμα. Βρετανός στρατιώτης που υπηρετεί στις βρετανικές βάσεις Δεκέλιας τραυματίστηκε χθες κατά την διάρκεια άσκησης στο πεδίο βολής στην Πύλα. Ο Α μετέδωσε και χθες βράδυ αποκλειστικές εικόνες από την μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας με ελικόπτερο. Θα μας τα πει όλα η Κατερίνα Ιωάννου, είναι μαζί μας. Κατερίνα, καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι. Σε επικοινωνία που είχαμε με το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, μας έχει αναφερθεί ότι ο Βρετανός στρατιώτης, ο οποίος πυροβολήθηκε χθες το απόγευμα κατά την διάρκεια της άσκησης, έχει υποβληθεί χθες αργά το βράδυ σε χειρουργική επέμβαση για αποκατάσταση του τραύματος του. Η κατάσταση της υγείας του στρατιώτη, Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι, κρίνεται σοβαρή αλλά εκτός κινδύνου. Και όπως έχεις αναφέρει και εσύ, ο Βρετανός στρατιώτης μεταφέρθηκε χθες σπευσμένα με ελικόπτερο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, διότι ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη άσκηση στο πεδίο βολής των βρετανικών βάσεων που βρίσκεται κοντά στην περιοχή της Πύλας, ο στρατιώτης, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, πυροβολήθηκε έπειτα και από ατύχημα στο χέρι και συγκεκριμένα στον ώμο. Αμέσως ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και ο στρατιώτης έχει υποβληθεί, όπως έχω αναφέρει, σε χειρουργική επέμβαση. Ωστόσο, σε επικοινωνία που είχαμε και με εκπρόσωπο των βρετανικών βάσεων, μας ανέφερε ότι οι κυρίαρχες βάσεις χειρίζονται με κάθε σοβαρότητα το περιστατικό, ενώ έχει διαταχθεί έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το συμβάν. Να πούμε, Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι, ότι για το συμβάν ενημερώθηκαν και οι αρχές της Δημοκρατίας. Κωνσταντίνε. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα Ιωάννου, για την ενημέρωση. Εμείς πάμε στην Λεμεσό και την Έρικα Καβάζη, η οποία θα μας ενημερώσει για την διάσωση πατέρα και γιου από ναυαγοσώστες, καθώς και για την επίσκεψη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας της Βουλής στο Κεν Λεμεσού. Έρικα, καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνο, κυρίες και κύριοι. Χθες είχαμε μια σωτήρια επέμβαση από δύο ναυαγοσώστες, συγκεκριμένα στον πύργο ΛΕΜ 15 που βρίσκεται απέναντι από το Γαχιό. Ο κύριος Χριστάκης Γεωργίου και ο κύριος Πανίκος Χριστοδούλου, όπως μπορείτε και εσείς να δείτε στις εικόνες που παρακολουθούμε από βίντεο που κατέγραψε άλλος λουόμενος, επιχείρησαν και διέσωσαν αμέσως τους δύο λουόμενους. Πρόκειται για πατέρα και γιο, οι οποίοι επέβαιναν σε φουσκωτό κανό. Σε κάποια στιγμή το κανό φαίνεται να ανατράπηκε πίσω από τους βραχίωνες, με αποτέλεσμα οι δύο ναυαγοσώστες να τεθούν σε συναγερμό και να διασώσουν τους δύο λουόμενους και να τους βγάλουν με ασφάλεια στη στεριά. Κωνσταντίνα, αξίζει να σημειωθεί ότι από τον περασμένο Απρίλιο μέχρι και σήμερα, στο συγκεκριμένο σημείο, το οποίο χαρακτηρίζεται ως το σοβαρότερο σημείο της Λεμεσού, έγιναν 14 τουλάχιστον επιτυχείς διασώσεις από τον συγκεκριμένο πύργο και τους συγκεκριμένους ναυαγοσώστες. Μάλιστα. Λοιπόν, είδαμε και τις σχετικές εικόνες. Έρικα, τώρα είχαμε και την επίσκεψη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας στο Κεν Λεμεσού. Ακριβώς, ο Κωνσταντίνο, θα ξεκινήσω από το γεγονός για την ψήφιση του νομοσχεδίου. Φαίνεται ότι στο κενό πέφτουν οι πρόσφατες εκκλήσεις του Υπουργού Άμυνας Χριστόφορου Φωκαΐδη προς την Επιτροπή Άμυνας της Βουλής για ψήφιση του νομοσχεδίου που αφορά την φυγοστρατεία πριν από το κλείσιμο της Βουλής για τις καλοκαιρινές διακοπές. Όπως διαμήνυσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας, ο κ. Μαρίνος Σιζόπουλος, στη διάρκεια της επίσκεψης του στο Κεν Λεμεσού, αυτό δεν μπορεί να γίνει πριν από το κλείσιμο της Βουλής, αφού θα πρέπει να συζητηθεί εκτεταμένα το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Και είναι κάτι το οποίο θα ψηφιστεί, αναμένεται να ψηφιστεί και αφού υπάρξουν τροποποιήσεις στο υφιστάμενο νομοσχέδιο με το άνοιγμα της νέας της Βουλής μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ερικά Καβάζη, για την ενημέρωση. Εμπορικές απάτες μέσω διαδικτύου και η αστυνομία χτυπά καμπανάκι κινδύνου. Θα συζητήσουμε το θέμα με τον βοηθό εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας, Στέλιο Στυλιανού. Κύριε Στυλιανού, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, περί τίνος πρόκειται και τι εννοούμε εμπορικές απάτες μέσω διαδικτύου? Να πούμε ότι οι καταγγελίες αυτές τελευταία έχουν αυξηθεί. Τις τελευταίες μέρες συγκεκριμένα είχαμε 3 στον αριθμό.
Βασικά, από τη διερεύνηση των υποθέσεων φαίνεται ότι ο τρόπος των δραστών είναι ο ίδιος. Και για να είμαι πιο συγκεκριμένος, αφορά εταιρείες που ασχολούνται με το εμπόριο και διεξάγουν τις συναλλαγές τους μέσω διαδικτύου και τραπεζικών ευασμάτων. Οι δράστες επιτυχάνουν πρόσβαση και έλεγχο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαφόρων φυστών, όπως και διαφόρων εταιριών. Παρακολουθώντας τις συνομιλίες τους, τα email τους δηλαδή, εξακριβώνουν τις διάφορες οικονομικές τους δοσοληψίες με άλλες εταιρείες. Τότε προσποιούμενοι ότι είναι οι πραγματικοί εμποροί στο εξωτερικό, στέλνουν ηλεκτρονικά μηνύματα στις συνεργαζόμενες εταιρείες, χρησιμοποιώντας είτε τις αυθεντικές είτε ανομοιότητες ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Τα μηνύματα αυτά ενημερώνουν τις εταιρείες ότι ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού τους έχει αλλάξει και τους καλούν να ευβάσουν τα όποια χρηματικά ποσά για τη συναλλαγή τους σε νέο λογαριασμό δικών τους. Ως αποτέλεσμα, αυτά τα χρήματα πηγαίνουν στους δράστες και όχι στους πραγματικούς δικαιούχους. Και είχαμε τρία περιστατικά, όπως μας έχετε προαναφέρει. Ναι, τις τελευταίες μέρες έχουμε τρία περιστατικά με αρκετά μεγάλα ποσά. Μιλούμε για ποσό 60.000, 70.000 και 300 σε μια περίπτωση. Εμείς σαν αστυνομία προτρέπουμε τους εμπορευόμενους σε περίπτωση που τους ζητηθεί κάτι τέτοιο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να ζητούν να υπάρξει επιβεβαίωση της αλλαγής του τραπεζικού λογαριασμού είτε τηλεφωνικώς με τον έμπορο του εξωτερικού είτε με φυσική παρουσία και παράλληλα να ενημερώνουν και την τράπεζά τους για έλεγχο του εμβάσματος πριν αυτό γίνει. Μάλιστα, πολύ ξεκάθαρο. Θα ήθελα να μας πείτε και για μια άλλη υπόθεση που βλέπει σήμερα το φως της δημοσιότητας και πρόκειται για καταγγελία ότι ιδιώτης παιδοχειρούργος θησάβριζε σε βάρος του κράτους. Υπάρχει τέτοια υπόθεση? Εντάξει, για αυτή την περίπτωση να επιβεβαιώσω ότι όντως έχει υποβληθεί στην αστυνομία σχετική καταγγελία. Η υπόθεση διερευνάται από την αστυνομία, είναι στα αρχικά στάδια. Και αν διαφανεί από τη διερεύνηση ότι ισχύουν οι καταγγελίες ή προκύπτουν κάποια ποινικά αδικήματα, τότε η υπόθεση θα διαβαστεί όπως και οι υπόλοιπες στην νομική υπηρεσία με σχετικές εισηγήσεις των ανακριτών. Ναι. Υπάρχει οτιδήποτε εκ πρώτης όψεως το οποίο μπορεί να λεχθεί? Στο παρόν στάδιο, όπως σας είπα, είναι το αρχικό στάδιο και γίνεται διερεύνηση αυτής της καταγγελίας. Ναι. Μάλιστα. Και αφορά τι αυτή η καταγγελία, κύριε Στυλιανού, συγκεκριμένα? Εντάξει, σε λεπτομέρειες δεν μπορούμε να μπούμε. Είναι μια καταγγελία για συγκεκριμένο εξωτερικό συνεργάτη, γιατρό, που αφορά διασπάθηση δημοσίου χρήματος, ας το πούμε. Φυσικά, αυτό θα φανεί από τη διερεύνηση. Μάλιστα. Είναι αρκετά τα στοιχεία που πρέπει να διερευνηθούν. Αν προκύψει όντως κάτι τέτοιο, τότε η υπόθεση θα πάρει το δρόμο της κανονικά. Να είστε καλά, κύριε Στυλιανού. Καλή συνέχεια να έχετε. Πάμε τώρα και στην διεθνή επικαιρότητα. Στο Παρίσι βρίσκεται ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω του σκανδάλου για τις σχέσεις της προεκλογικής καμπάνιας του με τη Ρωσία. Αυτά και πολλά άλλα θα μας πει η Μαρία Τσαγκάρη, η οποία είναι μαζί μας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Αυτό το ταξίδι θα είναι ένα διάλειμμα για τον Τραμπ, ή τουλάχιστον έτσι ελπίζει. Ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ βρίσκεται στο στόχαστρο για τις επαφές που είχε με Ρωσίδα δικηγόρο, η οποία θα του έδινε στοιχεία εναντίον της Χίλαρη Κλίντον κατά την προεκλογική. Ο Αμερικανός πρόεδρος προσπαθεί να αφήσει το δράμα της ρωσικής παρέμβασης στις εκλογές πίσω του, καθώς θα είναι επίσημος φιλοξενούμενος του Γάλλου Πρόεδρου Μακρόν και θα παρακολουθήσει μαζί με τη γυναίκα του Μελάνια τους εορτασμούς για την ημέρα της Βαστήλης αύριο. Οι δύο άντρες αναμένεται να συζητήσουν για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, το Συριακό, την Συμφωνία των Παρισίων για το κλίμα, αλλά και τις οικονομικές σχέσεις Γαλλίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα, με 9 χρόνια φυλάκιση τώρα βρίσκεται αντιμέτωπος ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Λούλα ντα Σίλβα. Αν δεν τα καταφέρει με την έφεση, ο Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα θα περάσει 9 χρόνια στη φυλακή για εγκλήματα διαφθοράς και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Ο ηγέτης της κέντρου αριστεράς ήταν ένας από τους πιο αγαπητούς προέδρους της Βραζιλίας και είχε την εξουσία από το 2003 μέχρι το 2011. Αν φυλακιστεί τελικά, θα αλλάξει άρδιν το πολιτικό σκηνικό στη Βραζιλία. Ο Λούλα είχε πει ότι θα είναι υποψήφιος στις εκλογές τον επόμενο χρόνο. Όμως, αν δεν μπορέσει, ανοίγει ο δρόμος για ένα εναλλακτικό υποψήφιο που δεν θα προέρχεται
προέρχεται από τα μεγάλα κόμματα. Η κοινή γνώμη στη Βραζιλία είναι διχασμένη, ύστερα από ένα σκάνδαλο μαμούθ που εμπλέκει 38 ονόματα της πολιτικής ελίτ της χώρας και έφερε μια γενική απαξίωση των πολιτικών από τους πολίτες. Μάλιστα, πάμε τώρα και σε μια δυσάρεστη είδηση που αφορά στο περιβάλλον. Ένα τεράστιο παγόβουνο Μαρία αποκολλήθηκε από την Ανταρκτική. Το παγόβουνο έχει επιφάνεια 5.800 τετραγωνικών χιλιομέτρων, δηλαδή είναι δύο φορές όσο το Λουξεμβούργο σε μέγεθος. Αποκολλήθηκε χθες και εντοπίστηκε μέσω δορυφόρου. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι είναι πολύ σοβαρή εξέλιξη λόγω του μεγέθους του παγόβουνου. Το 3-3 εκατομμυρίων τόνων παγόβουνο αποκολλήθηκε από την παγοκρηπίδα Λάρσενσε, που συρρυκνώθηκε κατά 12%. Οι ειδικοί λένε ότι δεν θα αυξηθεί η στάθμη της θάλασσας λόγω του παγόβουνου. Ωστόσο, σε αρκετά χρόνια θα μπορούμε να γνωρίζουμε αν αυτό είναι ένδειξη ότι η παγοκρηπίδα θα διαλυθεί. Οι παραπλήσιες παγοκρηπίδες Λάρσεν Α και Λάρσεν Β έχουν διαλυθεί. Μάλιστα, είναι πραγματικά δυσάρεστη εξέλιξη για το περιβάλλον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η επέλαση του καύσωνα συνεχίζεται στον υπόλοιπο Ευρωπαϊκό Νότο. Ακόμη και τους 46 βαθμούς άγγιξε το θερμόμετρο στην Ισπανία. Κόκκινο συναγερμό σήμαναν ισπανικές αρχές τρίτη μέρα του αφρικανικού καύσωνα. Θερμοκρασίες ρεκόρ που άγγιξαν τους 46 βαθμούς στη Γρανάδα και τους 45 στην Κόρδοβα συνδυάζονται με τη μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα και δημιουργούν αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ένα από τα πιο ζεστά καλοκαίρια των τελευταίων 50 ετών ζει η Τουρκία. Ιδιαίτερα στα ανατολικά της χώρας, ο υδράργυρος για δεύτερη εβδομάδα γράφει 40. Πιο συγκεκριμένα, 42 βαθμούς Κελσίου έχει σήμερα το Ντιγιάρμπακιρ, 41 το Ντενίζλι. Τα πράγματα δεν είναι καλύτερα στα μικρασιατικά παράλια, καθώς το θερμόμετρο άγγιξε τους 40 στις κατάμεστες παραλίες της Αλικαρνασσού. Καύσωνας και πυρκαγιές καίνε τον Ιταλικό Νότο. 42 βαθμοί στην Κατάνια, 39 στη Φόντζια, 38 στο Λέτσε. Στην Νάπολη, έντρομοι κάτοικοι είδαν ξαφνικά καπνό να τυλίγει τον Βεζούβιο. Τελικά επρόκειτο για πυρκαγιά, άλλη μια από τις δεκάδες που έχουν ξεσπάσει από τη Δευτέρα στη γειτονική χώρα. Είναι η στιγμή για την αθλητική μας ενημέρωση. Μάρκος Κορέλης είναι μαζί μας. Μάρκο, καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Το ΑΠΟΕΛ προβλημάτισε με την εμφάνισή του. Πήρε ωστόσο το ζητούμενο, που ήταν νίκη με 0 παθητικό. Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης με αντίπαλο την πρωταθλήτρια Λουξεμβούργου, Ντούντελαντς, ήρθε από τα πόδια του Μπερντόλιο στο 71ο λεπτό. Επιμένει ο Γερμανός με τον Στόλτς να δίνει κοντινή πάσα για τον Τούρπελ. Θέλει προσοχή. Πρώτο σουτ, σπουδαία απόκριση από τον Βάτερμαν. Επιμένουν οι της Ντουντελάνς. Ο Βάτερμαν θα μαζέψει. Και πρόλαβε Τσίπης. Ωραία την μπάλα. Βινίσιους άφησε το πλεονέκτημα διαιτητής και καλά κάνει. Ορ. Κάνει την κίνηση τώρα η σέντρα από τον Ορ. Προσπάθεια. Κόρνερ πρώτο στο παιχνίδι. Θέλει να κρατήσει, να βρει χώρο για να πασάρει για τον Λοριέντε. Τρέχει ο τελευταίος. Πρόλαβε, γύρισε, γύρισμα. Προσπάθεια από τον Στόλτς. Προσοχή τώρα. Το σουτ δεν βγαίνει. Επιμένουμε τον Τούρπελ. Ο Βάτερμαν πέφτει, μπλοκάρει με τη δεύτερη. Χρειάστηκε μια-δύο φορές να επέμβει ο Ντεκαμάργο. Έγινε το λάθος. Γύρισε για τον Μπερτόλιο. Αφήνει και αυτός, δεν μπόρεσε. Υπάρχει σφύριγμα. Όχι. Δεν υπάρχει σφύριγμα. Τρέχει ο Μπεσίλιο. Σηκώθηκε πάλι ο Μπερτόλιο. Έρχεται ο Ντεκαμάργο. Πιέζουν το ΑΠΟΕΛ με τον Όρτο. Σουτ δυνατό. Δοκάρι, μεγάλη ευκαιρία. Ο Ντεκαμάργο επιμένει το ΑΠΟΕΛ. Εμπεσίλιο βάζουν δύσκολα τώρα στην Ντουντελάνς του ΑΠΟΕΛ. Πρώτο δοκάρι στο παιχνίδι είναι για το ΑΠΟΕΛ με την βολίδα του Τόμι Όρ. Εμπεσίλιο θα προλάβει, θα πάρει την κόντρα. Έχει τώρα προϋποθέσεις το ΑΠΟΕΛ να βγει μπροστά. Η σέντρα του Εμπεσίλιο. Η υποδοχή δεν γίνεται από τον Ντεκαμάργο που κάνει την κίνηση και out είναι η μπάλα. 48 λεπτό εδώ στο Γασιπί. Τώρα εκτελεί ο Εμπεσίλιο. Η μπάλα πέρασε. Ευκαιρία μεγάλη έξω, λίγο έξω από τον Μπερτόλιο. Αυτός είναι που κινήθηκε στην πορεία του. Το ΑΠΟΕΛ να κρατάει μπάλα, αλλά να δυνατεί να διασπάσει την αμυντική γραμμή της Ντουντελάνς. Ο Τούρπελ θέλει προσοχή τώρα. Εδώ βγαίνει από κανονική θέση. Κάνει και το σούτ έξω. Αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία για την ομάδα του Λουξεμβούργου. Κοιτάξτε εδώ, μια φάση που εξελίχθηκε γρήγορα. Δεν υπήρχε offside. Εντύπωση καλυπτόταν, θα το ξαναδούμε στο replay. Ο Μπαρμπόσα τρέχει με υπερπροσπάθεια ο Μερκής. Πάλι ο Βάντερ θα επιχειρήσει νέο γέμισμα. Αυτό κάνει. Ευκαιρία με τον Μπερτόλιο. Το σουτ γκολ 1-0.
Να που το ΑΠΟΕΛ βρίσκει τον τρόπο από δύσκολη θέση με το Φακούντο Μπερτόλιο στο 71 να πετύχει το πολυπόθητο γκολ. 1-0 το ΑΠΟΕΛ την Ντουντελάντζε με ένα πολύ όμορφο γκολ του Φακούντο Μπερτόλιο στο 71ο λεπτό. Ο Βάντερ και ο Εμπεσίλιο. Ο Εμπεσίλιο εκτελεί η μπάλα λίγο έξω από την εστία του Ζούμπερτ. Απόλλωνα, ΑΕΛ και ΑΕΚ ρίχνονται απόψε στη μάχη του Europa League. Οι γαλάζιοι της Λεμεσού αντιμετωπίζουν στις 8 στο ΑΕΚ Αρίνα την Ζάρια Μολδαβίας. Η ΑΕΛ δοκιμάζεται εκτός έδρας με την Πρόκρες Λουξεμβούργου στις 8:45 και η ΑΕΚ μία ώρα αργότερα αντιμετωπίζει στην Ιρλανδία την Cork City. Το πρώτο του επίσημο παιχνίδι δίνει απόψε ο Απόλλωνας. Οι γαλάζιοι της Λεμεσού θέλουν να βάλουν γερές βάσεις πρόκρισης, αξιοποιώντας τον παράγοντα έδρα απέναντι στην Ζάρια Μολδαβίας. Και μπορεί το παιχνίδι που αρχίζει στις 8 να μην γίνεται στο Τσίριο αλλά στην ΑΕΚ Αρίνα. Ωστόσο, αρκετός κόσμος των γαλάζιων θα βρεθεί στο γήπεδο. Όπως ανακοινώθηκε, εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τη δυτική και την ανατολική εξέδρα και διαθέσιμα υπάρχουν μόνο για τον νότιο πέταλο. Η Ζελάγια, Σκέμπρι, Γιούστε και Σαντάνα αναμένεται να κάνουν το επίσημο ντεμπούτο τους. Πρόβλημα προέκυψε στην τελευταία προπόνηση με τον Σαρδινέρο. Οι ομάδες του Λουξεμβούργου απέδειξαν και χθες στο Γασιπί πως δεν χρήζουν υποτίμησης. Απόλυτα σοβαροί και συγκεντρωμένοι, η ΑΕΛ θέλει στις 8:45 να σκοράρει εκτός έδρας απέναντι στην Πρόκρες, ώστε η πρόκριση να κριθεί στον επαναληπτικό αγώνα. Ο Μπρούνο Μπαλθαζάρ δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα και θα παρατάξει ό,τι καλύτερο διαθέτει με στόχο να έρθει το αποτέλεσμα εκείνο που θα δίνει τον πρώτο λόγο για την πρόκριση στην ομάδα της Λεμεσού. Τελευταία στο χώρο του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League μπαίνει η ΑΕΚ. Η ομάδα της Λάρνακας στις 9:45 μετρά δυνάμεις απέναντι στην Cork City μέσα στην Ιρλανδία και θα επιδιώξει φυσικά να φέρει την πρόκριση στα δικά της μέτρα εν ώψη ρεβάνς. Οι γηπεδούχοι βρίσκονται σε καλύτερο στάδιο ετοιμότητας, μιας και έχουν δώσει 20 παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Ωστόσο, η ΑΕΚ δεδομένα είναι ποιοτικότερη ομάδα. Με προσοχή και αποφασιστικότητα, η ομάδα του Ιμανούλη Ντιάγκεθ μπορεί να αποκτήσει το πάνω χέρι για την πρόκριση. Να παρακολουθήσουμε και την πρόγνωση για τον καιρό. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί χαμηλή νέφωση ή και αραιή ομίχλη. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, αλλά στα δυτικά θα παραμείνει λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και ανατολικά παράλια, γύρω στους 22 στα υπόλοιπα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Επόμενη ενημέρωση από τον Α γύρω στις 6 παρα 10. Κυρίες και κύριοι, καλή συνέχεια.